Σημερινό καλεσμένο μας στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Κουρλέτης. Να τον καλημερίσω. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Υπουργέ, και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας εδώ στον Πρίσμα. Και καλή χρονιά να ευχηθώ. Επίσης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα το οποίο απασχολεί κυρίαρχα αυτή τη στιγμή είναι η πορεία της πανδημικής κρίσης. Μια πανδημική κρίση που έχει αφήσει το στίγμα της και στην χώρα μας αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο βαθμό. Βρισκόμαστε σε μια ομαλοποίηση με τον δείκτη των κρουσμάτων να είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και ένα σταδιακό άνοιγμα, μια σειρά δραστηριοτήτων. Έχουμε το άνοιγμα στην αγορά, στα καταστήματα, στο λιανεμπόριο και επίσης παράλληλα και την πορεία του εμβολιασμού. Πώς βλέπετε αυτήν την νέα πορεία και πώς βλέπετε και τις κινήσεις της κυβέρνησης, κύριε Σκουρλέτη? Νομίζω ότι η κρίση αυτή καθεαυτή έβραχε στην επιφάνεια χρονίζοντα προβλήματα όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά συνολικά στον σύγχρονο κόσμο, ενώ δημιούργησε και επιπλέον καινούρια. Κανείς δηλαδή μπορεί με βεβαιότητα πια να πει ότι όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση θα έχουμε σε πάρα πολλά επίπεδα ένα διαφορετικό κόσμο. Αυτό είναι μια ιστορική καμπή ουσιαστικά που μας επιβάλλει να σκεφτούμε, να αναλύσουμε και να βρούμε τις πιο γόνιμες προτάσεις και λύσεις. Ο καθένας βέβαια πώς το βλέπει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε πολιτική δύναμη ξεκινάει από μια διαφορετική οπτική από τα πράγματα. Αλλά αν θέλουμε να μειώσουμε τις ανισότητες, αν θέλουμε περισσότερη δικαιοσύνη, οφείλουμε να καταθέσουμε τέτοιες προτάσεις που να ενσωματώνουν όλα αυτά τα καινούργια προβλήματα, είτε αφορούν ζητήματα που έχουν να κάνουν πια με το κοινωνικό κράτος, την οργάνωση των συστημάτων υγείας, είτε με θέματα της εργασίας που θα μπουν σε μια νέα εντελώς βάση με την επίδυση της τηλεργασίας, ή τα θέματα και της δημοκρατίας ακόμα που είδαμε να φτάνουν στα όρια τους όλο το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Εδώ πέρα δυστυχώς διαχειρίστηκε τα πράγματα μια κυβέρνηση που ενώ είχε όλο το χρόνο να θέσει τις βάσεις τουλάχιστον στον τομέα της υγείας για ένα πραγματικό ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, και το λέω είχε το χρόνο διότι θυμόσαστε το πρώτο κύμα της πανδημίας λόγω των έγκυρων περιοριστικών μέτρων ουσιαστικά η χώρα μας το πέρασε πάρα πολύ ελαφρά. Αυτό μας έδωσε αρκετά περιθώρια να κάνουμε αυτό την πολιτική που σας είπα πριν. Και υπήρχε και μια γενναία στήριξη και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να προσθέσω εγώ, στην προσπάθεια αυτή. Και τους βέβαια, πολίτες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι από τις λίγες στιγμές που όλες οι πολιτικές δυνάμεις αντιληφθήκαν ποιο είναι το πρόβλημα και συμβάλλαν και αυτές με τη στάση τους, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από τον κόσμο ότι επιβάλλεται να ακολουθήσει μια στάση αυτοπιθαρχίας στα μέτρα. Και είχαν αποτέλεσμα αυτά. Αλλά δυστυχώς αυτή την κατάκτηση της κοινωνίας νομίζω ότι δεν την αξιοποίησε, τη σκόρπισε θα μπορούσε να πει κανείς η κυβέρνηση μέσα από τις αστοχίες της, τις ατολμίες της αλλά και τις ιδεολειψίες της. Αν κοιτάξει κανείς δηλαδή όλο το φάσμα των μέτρων, είτε αυτά αφορούσαν τον τουρισμό, είτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πάνω απ' όλα την εκπαίδευση και πάνω απ' όλα τα θέματα της δημόσιας υγείας, θα διαπιστώσει ότι ούτε σχέδιο συνολικότερο υπήρχε. Αντίθετα υπήρχε μια δυστοκία στο να υιοθετήσει πράγματα τα οποία δεν ταιριάζαν από ό,τι φαίνεται
με την δικιά της ιδεολογικοπολιτική και προγραμματική συγκρότηση. Μάλιστα. Ξέρετε, μπορεί να παρατηρήσει κανείς εύκολα ένα εξής στοιχείο, ότι άλλες κυβερνήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν τα ιδεολογικά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχει η κυβέρνηση η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, ενήργησαν με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή δεν φοβήθηκαν να ενισχύσουν τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα εθνικά συστήματα υγείας, αναφέρομαι και σε χώρες κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, βέβαια μεγαλύτερες οικονομίες, πιο προηγμένες χώρες. Παρ' όλα αυτά και προσλήψεις γίνανε και ενίσχυση στα εθνικά συστήματα υγείας γίνανε και τώρα πολλές από αυτές τις χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Γερμανία, δεν διστάζουν να προχωρήσουν και ένα αυτόνομο σχεδιασμό και στο κομμάτι του εμβολιασμού. Η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σκουρλέτη, θεωρείτε ότι εγκλωβίστηκε σε ένα βαθμό στο δικό της ιδεολογικό πλαίσιο ή υπήρχε και ένα ζήτημα ικανότητας ώστε να διαχειριστεί αυτή την πρωτόγνωρη, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, πανδημική κρίση? Η ικανότητα αφορά μία πλευρά, την οποία όμως οφείλει κάθε φορά ο εκάστοτε πρωθυπουργός να την ξεπερνάει, βάζοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση. Mm-hmm. Κυρίως πιστεύω ότι δεν έγιναν όσα έγιναν, διότι ακριβώς δεν αναγνώρισε αυτή την αναγκαιότητα που περιγράψατε πριν την παρούσα κυβέρνηση. Είδαμε δηλαδή, ιδιαίτερα στο δεύτερο κύμα, πώς οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και αντί λοιπόν να μπορέσουν έστω και κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου κύματος να βάλουν τις βάσεις έτσι ώστε να κάνουμε πράξη την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, είδαμε να παίρνουν γιατρούς από την πρωτοβάθμια υγεία, από άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, λες και δεν υπάρχουν άλλου είδους νοσήματα και δεν υπάρχει η ανάγκη τα νοσοκομεία που ήταν εκτός του συστήματος αντιμετώπισης του κορονοϊού να λειτουργούν την ίδια ώρα. Mm-hmm. Και αυτό δεν υπήρξε ένα μαζικός προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων. Και προσέξτε εδώ την υποκρισία. Μιλάμε όλοι για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταναστέψει τα τελευταία χρόνια, νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό. Αλλά εδώ λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε πραγματικά στην ανάγκη πρόσληψης νέων ανθρώπων, δεν επιχειρείται αυτό με έναν ουσιαστικό τρόπο. Και βέβαια δεν αρκεί μόνο ένα πρόγραμμα προσλήψεων. Χρειάζεται να υπάρχει ένα σχέδιο ενίσχυσης, όπως τον άνοιξε αυτό το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο βαθμό υγείας. Όλοι οι γιατροί σήμερα ομολογούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πανδημίας απαιτείται ένα τέτοιο δίχτυ πρωτοβάθμιας υγείας που να διαχειρίζεται την κατάσταση πρωτογενώς. Ούτε βέβαια έχουν γίνει άλλα πράγματα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε ένα ακριβό σύστημα υγείας, ακριβώς θέλοντας να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στο κοινό αγαθό της υγείας όλων των πολιτών. Θα μου πείτε, το θέσατε κάπου ως ερώτηση, το ερώτημά σας, mm-hmm. αντέχει η ελληνική οικονομία? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί είναι ναι? Διότι η Ευρώπη τουλάχιστον, έστω πρόσκαιρα, εγώ θα ήθελα να είναι κάτι μονιμότερο αυτό, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, έχει αποδεσμεύσει τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία από τους περιορισμούς που επιβάλλονταν τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την ανάγκη των επίτευξης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Mm-hmm. Και δεν ισχύει και στο σύνολό του Σύμφωνο Σταθερότητας. Άρα μπορεί και είναι... Βέβαια, και είναι και μια συζήτηση, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη σας διακόπτω, τι θα γίνει μετά το 2022. Ανοίγει και αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως ανοίγει. Βεβαίως ανοίγει και πρέπει να ανοίξει από τώρα. Mm. Αλλά εμείς δεν θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών αυτή την ευκαιρία? Mm. Αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο περιορισμός. Αυτό ισχύει και για την οικονομία γενικότερα. Ότι όταν υπάρχει μια
ραγδαία ύφεση, μια επιδεινούμενη ύφεση, το κενό, η ανακοπή, εν πάση περιπτώσει, αυτής της αρνητικής δυναμικής, έρχεται ότι πρέπει να το καλύψει το κράτος μέσα από αύξηση των δημόσιων δαπανών. Και εδώ πάλι δεν ισχύουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Αλλιώς τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Και ερχόμαστε βέβαια στο μεγάλο ερώτημα που είπατε στο τέλος, στην παρέμβασή σας, τι θα κάνουμε μετά το 2022. Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να παραταθεί η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και μετά το 2022, αλλιώς δεν θα μπορέσει η Ευρώπη, στο σύνολό της κατ' ουδένα τρόπο, να βγει γρήγορα από την βαθιά οικονομική κρίση που την μαστίζει. Αλλά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να οδηγηθούμε και σε μια αλλαγή της αρχιτεκτονικής της ίδιας της Ευρώπης και να ξανατεθεί το θέμα αυτό που έχει ακουστεί από την μεριά τουλάχιστον της Ιταλικής μέχρι τώρα κυβέρνησης για αγορά εκ μέρους της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας του χρέους που δημιουργήσαν οι τράπεζες, τα κράτη, συγγνώμη, κατά την περίοδο του κορονοϊού. Το κορονοχρέος το λεγόμενο, το οποίο πρέπει να αγοραστεί και ενδεχομένως από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να διαγραφεί. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει και οφείλουμε νομίζω να κινηθούμε συνολικά σε μια κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί βάζει και στο επίκεντρο και τις ανισότητες που ακόμα υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρώπης. Αναφέρομαι στις ανισότητες Βορρά και Νότου. Τώρα τις είδαμε σε υγειονομικό επίπεδο. Θυμίζω ότι χώρες όπως η Ιταλία, που και εσείς το θέσατε στην τοποθέτησή σας, στην απάντησή σας, αντιμετώπισαν κολοσσιαία προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης. Τώρα με την πανδημία, με πολλές δυστυχώς απώλειες και ανθρώπινων ζώων, και οι ανισότητες είναι κάτι που παραμένει ως πραγματικότητα στον πυρήνα της Ευρώπης και την επόμενη ημέρα. Επομένως και η συζήτηση για το λεγόμενο κορονοχρέος και το πώς θα προχωρήσει και μια αναδιάρθρωση πιθανή, νομίζω ότι θα βρει αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βρει αντιδράσεις και είναι το πεδίο των επόμενων πια συγκρούσεων και αντιπαράθεσης ανάμεσα στις διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον της Ευρώπης. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι θα χαρακτηρίσει, αυτού του είδους αντιπαράθεση θα χαρακτηρίσει τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Θα προσδιορίσει τα επόμενα χρόνια. Κατανοητό και η άποψή σας σε σχέση και με την στάση της κυβέρνησης απέναντι και στην στήριξη ή τη μη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ορισμένες αναφορές βγαίνουν νομίζω και από την πραγματικότητα και τα όσα έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες. Όχι, και αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν το έκρυψε άλλωστε προεκλογικά. Πίστευε στην εκχώρηση ολόκληρων τιμάτων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στον ιδιωτικό τομέα και το κάλυπτε μέσα από την πρόταση των ΣΔΙΤ, της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ολόκληρες πτέρυγες των δημοσίων νοσοκομείων, με βάση το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα δινόντουσαν σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση. Αλλά αυτό το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι πρώτα απ' όλα ότι ο δημόσιος τομέας στην υγεία είναι αντικατάστατος και δεύτερον ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπόρεσε να συντρέξει σε αυτή την υπόθεση της πανδημίας. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή και στις περιπτώσεις που υπήρξαν επιτάξεις μεγάλων κλινικών, είδατε ότι υπήρχε μια αδυναμία. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Μάλιστα, σαφής. Παρ' όλα αυτά, στο επίπεδο της οικονομίας θα παρατηρούσε κανείς το γεγονός ότι η κυβέρνηση, επειδή έχει και ένα ξεκάθαρο αφήγημα περί ελεύθερης αγοράς, περί στήριξη του ιδιωτικού τομέα, θα μπορούσε να κάνει περισσότερες ενέργειες στο κομμάτι της άμεσης στήριξης επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών. Και εκεί είδαμε όμως τη χρηματοδότηση να έρχεται με το σταγονόμετρο, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ο λαϊκός αυτή είναι η έκφραση, και προκύπτουν και εδώ πολλά ερωτήματα σε σχέση με την διαχείριση των πόρων. Εσείς θέσατε πριν και το ζήτημα της ενίσχυσης των μεγάλων μέσων ενημέρωσης μέσα από τις περιβόητες λίστες Πέτσα 1 και 2. Κύριε Σκουρλέτη, γιατί συνέβη αυτό? Μήπως οδηγούμαστε σε μια νέα αναδιανομή,
Μήπως υπάρχει ένα τέτοιο σχεδιασμός. Είναι φανερό ότι εκ των πραγμάτων, δηλαδή από την, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, θα πάμε σε μια πολύ βίαιη αναδιάρθρωση υπέρ των λίγων και ισχυρών και εις βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εργασίας. Δηλαδή η μη στήριξη σε αυτές τις συνθήκες των εργαζομένων, οι οποίοι ταυτόχρονα με το εισόδημά τους, με τη στήριξη του εισοδήματός τους, στηρίζουν και την ίδια την οικονομία. Αυτά τα πράγματα είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργούν. Και το ίδιο κατ' επέκταση βλέπουμε ότι γίνεται και σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πού θα οδηγήσει αυτό? Σε μια συγκέντρωση οικονομικής ισχύως σε λίγους. Νομίζω ότι είμαι απόλυτα βέβαιος και πεισμένος ότι δεν είναι απλά και μόνο μια αστοχία, είναι μια επιλογή. Αυτό το οποίο κατά καιρούς έχουν πει πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβέρνησης για τους αδύναμους κρίκους, τα ζόμπι των επιχειρήσεων που πρέπει να βγουν. Άρα η κυβέρνηση σήμερα εξυπηρετεί ένα μοντέλο αγοράς το οποίο θα μεταφράζεται στην ενίσχυση λίγων μεγάλων συγκεκριμένων αλυσίδων, είτε αυτό αφορά το λιανικό εμπόριο, είτε άλλους κλάδους της οικονομίας. Μην ξεχνάτε ότι και τα χρόνια του μνημονίου υπήρξαν ανάλογες αναδιαρθρώσεις εις βάρος των μεσαίων στρωμάτων και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στο λιανεμπόριο και στον κλάδο των ξαναδοχείων και στον κλάδο των τραπεζών. Αν δει κανείς την εικόνα πριν το 10 και πώς όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, πολύ εύκολα θα συμφωνήσει ότι γίνανε αυτές οι αλλαγές. Άρα πρόκειται για μια επιλογή μοντέλου για την οικονομία, η οποία βεβαίως στο κοινωνικό επίπεδο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανισότητες, σε εκτείναξη της ανεργίας, σε κλείσιμο επιχειρήσεων, σε υποβάθμιση της εργασίας, αν τα πράγματα βέβαια εξελιχθούν, αφήσουμε και τα εξελιχθούν όπως πηγαίνουν. Και εδώ νομίζω ότι δημιουργούνται και οι όροι μιας νέας συμμαχίας, θα μπορούσε να το πει κανείς με κλασικούς όρους, ανάμεσα σε ένα κομμάτι της μισθωτής εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, για να πάμε και την κουβέντα μας ένα βήμα παραπέρα, αν αυτό αλλά είναι εδώ, συμμαχία. Εγώ θα ήθελα να πω όμως αυτό, για να γίνει και πιο κατανοητό σε αυτούς που μιλάμε. Στην πράξη τι θα σήμαινε αυτό? Ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή θα έπρεπε να γίνει μη επιστρεπτέα για τις μικρές και τις μισές επιχειρήσεις. Ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο πλέον ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Αυτό θα περιλαμβάνει κούρεμα, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό εκ των πραγμάτων πρέπει να περιλαμβάνει και ως ένα μέρος του, με κριτήρια βεβαίως. Έτσι. Δεν λέμε ότι αυτά θα γίνουν οριζόντια και έτσι χωρίς να υπάρξει μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Θα περιλαμβάνει και τη διαγραφή ενός μέρους αυτού του χρέους. Αν θέλουμε να επανεκκινήσει η οικονομία και να επανεκκινήσει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην δούμε καταστάσεις, ας πούμε, για μιας νέας φτωχοποίησης για τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Περιγράψατε μια συμμαχία του μισθωτού κόσμου, του κόσμου της εργασίας και με τους μικρομεσαίους που όντως βάλλονται έντονα το τελευταίο διάστημα λόγω και της COVID. Αυτή είναι η συμμαχία. Προφανώς θα τεθεί και κάτω από ένα πολιτικό πρίσμα, δηλαδή πρέπει να έχει και μια πολιτική εκπροσώπηση και εκεί το λογικό είναι να θεωρείτε ότι το κόμμα σας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να παίξει τον κεντρικό ρόλο αυτής της εκπροσώπησης. Το ερώτημα εδώ που μου έρχεται στο μυαλό είναι αν αυτή η εκπροσώπηση μπορεί να γίνει μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση και με άλλους πολιτικούς χώρους, όμορους ή και με μεμονωμένους ανθρώπους, προσωπικότητες, ώστε να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Ναι, θα σας πω ευθέως ότι υπάρχει ανάγκη για την δημιουργία συμμαχιών τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και στο πολιτικό επίπεδο.
Για να είναι βέβαια αυτές φερέγγιες, αυτές οι συμμαχίες και στέρεες, πρέπει να βασίζονται σε προγραμματικές συγκλήσεις. Πολύ δε περισσότερο αυτό επιβάλλεται με βάση το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Όταν υπερασπιζόμαστε και εμείς υπερασπιζόμαστε την απλή αναλογική, προφανώς υπερασπιζόμαστε και την ανάγκη συμμαχικών κυβερνήσεων που θα προκύψουν από αυτές τις εκλογές. Άρα, για να είμαι απόλυτα σαφής, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη ενός συντονισμού σήμερα, αλλά και της παράλληλης δημιουργίας των προϋποθέσεων μιας πιο συνολικότερης συνεργασίας ανάμεσα στις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Για να γίνει τελικά ορατό στον κόσμο και κατορθωτό ότι μπορεί να υπάρξει μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση που θα ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν αφορά μόνο κάποιες κινήσεις κορυφής. Μάλιστα. Αφορά και διεργασίες μέσα στην ίδια την κοινωνία. Στο βαθμό που αυτές μπορούν να γίνουν μέσα σε αυτές τις... Στη βάση, νομίζω, ναι. Είναι ξεκάθαρο πώς το περιγράφετε. Βέβαια, αυτό που τονίζουν πολύ και το βλέπουμε και με τη μορφή των συζητήσεων που κάνουμε και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με ανθρώπους και προοδευτικούς και μη στην κοινωνία μέσα, είναι το εξής, κύριε Σκουρλέτη. Ένας κόσμος αντιλαμβάνεται και τα λάθη και τις πανελληνοδίες σε κυβερνητικό επίπεδο, ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση πλέον και οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια φθορά όσον αφορά το κυβερνητικό έργο. Παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα μια διστακτικότητα, να το πω, ένας φόβος, όχι σίγουρα μια απόλυτη εμπιστοσύνη προς τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να ξαναεμπιστευτεί το κόμμα και το σχέδιό σας ο απλός πολίτης. Ενδεχομένως μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο και η κυβερνητική θητεία η δική σας. Δεν ξέρω αν εκεί χρειάζεται μια περαιτέρω αυτοκριτική ή έτσι μια περισσότερη σιγουριά έτσι, στο κομμάτι και της εμπιστοσύνης. Να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Καταρχήν θα μπορούσε κανείς να πει ότι πριν την πανδημία ίσως ήταν νωρίς για να δούμε μια υποχώρηση της εμπιστοσύνης της κυβέρνηση στον κόσμο, μέσα στον κόσμο, και η πανδημία λειτουργήσε ως καταψύκτης της πολιτικής, πάγωσε τις πολιτικές διεργασίες και τις κοινωνικές διεργασίες. Άλλωστε, σε όλο τον κόσμο συνήθωσε τέτοιες καταστάσεις κρισιακές, ο κόσμος συσπυρώνεται με τους εκάστοτε κυβερνώντες. Άρα νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολύ πυκνές και βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Ωστόσο, εγώ θα δεχτώ ως ένα βαθμό αυτό που θέσατε με το ερώτημά σας, ότι πέρα από όλα αυτά υπάρχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πιο πιστικός, να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, και αυτό οπωσδήποτε περνάει μέσα από την υιοθέτηση ενός ειλικρινούς και αυτοκριτικού σε κάποιες περιπτώσεις λόγου και για τα δικά του τα πεπραγμένα. Έτσι θα δώσει το σήμα ότι έμαθε από τα λάθη του, αλλά και θα εξηγήσει γιατί τελικά οδηγήθηκε σε καταστάσεις που σε πολύ μεγάλο βαθμό του επιβληθήκανε και ήταν αυτή η μεγάλη αντίφαση που ήταν αναγκασμένος να κυβερνά, δηλαδή να υλοποιεί μια πολιτική η οποία δεν ήταν δική του και να διαχειρίζεται και μια χρεοκοπία που δεν ήταν δική του. Γιατί αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ποιοι μας οδηγήσαν στα μνημόνια και στην χρεοκοπία. Μάλιστα. Πάμε προς το τέλος της συζήτησης. Δεν μπορώ να μην ζητήσω ένα σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στο επίπεδο και των εθνικών μας θεμάτων. Υπάρχει συζήτηση και για την επέκταση της Αιγιελίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει και η συζήτηση που μπαίνει πλέον ξεκάθαρα και στο δημόσιο διάλογο για την έναρξη των διμερών συζητήσεων με την Τουρκία. Υπήρχε και ενημέρωση το προηγούμενο διάστημα από τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό
εξωτερικών προς τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πώς βλέπετε το στο ΣΥΡΙΖΑ τις συγκεκριμένες κινήσεις της κυβέρνησης αλλά και το τοπίο που διαμορφώνεται? Προσέξτε, νομίζω ότι καταρχήν είναι θετικό ότι ανοίγει ένας διάλογος. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν ανοίγει με τους καλύτερους όρους και αν θα μπορούσε να ήταν καλύτεροι όροι. Και αυτό θα έπρεπε να υπηρετείται από μια αντίστοιχη στρατηγική που θα πρόκρινε εξ αρχής και με σαφήνεια μια τέτοια προοπτική. Και εδώ η κυβέρνηση είχε μια κρυφή, θα έλεγε κανείς, στρατηγική. Με ποια έννοια? Ότι δεν ήξερε κανείς τι ακριβώς ήθελε. Θέλετε, επειδή είναι δέσμια εσωτερικών καταστάσεων, επειδή απευθύνεται και σε ένα κοινό ψηφοφόρων της που το είχε διαπαιδαγωγήσει σε διάφορες έτσι κορώνες εθνικιστικές. Mm-hmm. Και βλέπω εγώ τουλάχιστον τη μεριά του κυβερνητικού στρατοπέδου να είναι αρκετά μουδιασμένη. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο διάλογος εκ μέρους της Ελλάδας πρέπει να έχει τα όρια του. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ούτε για μια αποστατικοποίηση των νησιών, ούτε για γκρίζες ζώνες που μπορεί να βάλει η άλλη πλευρά. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρούμε μια ειρηνική επίλυση, η οποία δεν θα θίγει τα δικά μας συμφέροντα, πέρα από τον διάλογο. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο. Με βάση βέβαια και το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτή πρέπει να είναι η μόνιμη στρατηγική προσέγγιση της χώρας μας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε αν μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να οδηγήσει σε κάτι συγκεκριμένο ή θα ξαναβρεθούμε μπροστά πάλι σε ένα διέξοδο. Για άλλα ζητήματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πολλές φορές έχετε ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κριτική και στο κομμάτι των κυρώσεων, στις αποφάσεις δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνόδους κορυφής. Όταν τέθηκαν τέτοια ζητήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, είδαμε μια διαφορετική διαχείριση από ελληνικής πλευράς, η αλήθεια είναι. Δηλαδή... τι εννοείτε? Το θέμα των κυρώσεων να μην μπαίνει τόσο εμφατικά όσο έμπαινε το προηγούμενο διάστημα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και κυρίως η ίδια η κυβέρνηση ήταν αυτή που ανέρεσε τον προηγούμενο εαυτό της. Θυμόσαστε ότι κατ' επανάληψη σε κάθε σύνοδο κορυφής, στις παραμονές της σύνοδου κορυφής, κάθε φορά γινόταν αναφορά στις αναγκαίες κυρώσεις και προαναγγέλλοντας ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα τεθεί αυτό και θα πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Εδώ κανείς το πρώτο που πρέπει να διαπιστώσει είναι ότι η Ευρώπη για άλλη μια φορά αδυνατεί να έχει μια στάση αλληλεγγύης απέναντι στα μέλη της. Βλέπουμε ότι με διαφορετικό τρόπο αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου η Γαλλία από την Γερμανία, η οποία έχει άλλου είδους σχέσεις και συμφέρονται με την Τουρκία. Είναι μια πραγματικότητα που μας επιβάλλει εμείς να ακολουθούμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να μην δημιουργούμε την εντύπωση ότι είμαστε δεδομένοι για κανέναν, και να προσπαθούμε να οικοδομούμε κάθε φορά τις κατάλληλες συμμαχίες. Μάλιστα. Ψυχραιμία πάντως χρειάζεται σε κάθε περίπτωση. Σαφής. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την συζήτησή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σκουρλέτη, για το γεγονός ότι βρεθήκατε μαζί μας εδώ στον Prisma Radio σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να είστε καλά, καλή χρονιά, και νομίζω ότι στο χέρι μας είναι πολλά πράγματα, και αναφέρομαι στους πολίτες πια τους ίδιους, έτσι να σπάσουμε, αν θέλετε, τον φόβο, τον κατανοητό φόβο που μπορεί να αισθάνεται καθένας απέναντι στην πανδημία, αλλά που δεν θα πρέπει να τον δείχνουμε σε άλλα πράγματα που αφορούν την ίδια μας τη ζωή. Να διεκδικήσουμε λοιπόν τα δίκαιά μας και να πορευτούμε σε έναν δρόμο πραγματικής χειραφέτησης. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουλέτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλοι,